Αυτός είναι ένας από τους 7 σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης που σταμάτησε να λειτουργεί. Από τις αρχές Νοεμβρίου, λόγω έλλειψης των απαραίτητων αναλώσιμων, οι σταθμοί δεν μετρούν στη Θεσσαλονίκη τις τιμές των αιρούμενων σωματιδίων. Την ευθύνη για τη λειτουργία τους έχει η περιφέρεια. Τρέχουμε το διαγωνισμό για να ολοκληρωθεί άμεσα, ώστε να προλάβουμε να έχουμε μετρητικούς σταθμούς για τα μικροσωματίδια, για να μπορούν να ενημερώνουμε τουλάχιστον τους πολίτες και τη δημόσια υγεία για ό,τι γίνεται ακριβώς στην πόλη. Η λειτουργία των σταθμών είναι σημαντική, καθώς χωρίς τις μετρήσεις οι αρμόδιοι φορείς αδυνατούν να γνωρίζουν τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης ώστε να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα. Το νομοθετικό πλαίσιο βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει συνεχώς μέτρηση στους αρμόδιους φορείς. Αν αυτό λείψει, δεν έχουν δικαίωμα από τον νόμο να επιβάλλουν, να προτείνουν μέτρα και το σημαντικότερο από όλα, κατά τη γνώμη μου, να ενημερώσουν τον πληθυσμό. Γιατί ένα βασικό κομμάτι αυτού του νόμου είναι ακριβώς ότι πρώτα ενημερώνεις τον πληθυσμό ότι αρχίζει να δημιουργείται ένα πρόβλημα, προσπάθησε να ρεγουλάρεις κάπως το πώς ρυπαίνεις. Η χρονική περίοδος που βγήκαν εκτός λειτουργίας οι σταθμοί είναι κρίσιμη, καθώς τα υψηλότερα επίπεδα ρήπανσης καταγράφονται την περίοδο των γιορτών, όταν σε συνδυασμό με το κρύο αυξάνεται η κίνηση των αυτοκινήτων αλλά και οι ανάγκες θέρμανσης των πολιτών που περνούν περισσότερες ώρες στο σπίτι. Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες δίνουν συμβουλές στο κοινό για το πότε πρέπει να παίρνουν μέτρα, χωρίς να είναι γνωστά με ακρίβεια τα επίπεδα ρήπανσης. Όταν λοιπόν δούμε ότι έχουμε ηλιοφάνεια, κρύο, σημαντικό κρύο και όχι αέρα, καλό είναι αν μπορούμε να ρεγουλάρουμε το τικέμα. Γιατί εκεί θα συμβαίνει κάτι, είτε το μετράμε είτε το μετράμε. Οι υπεύθυνοι του Αριστοτελείου έχουν προσφερθεί να διαθέσουν στην περιφέρεια τα δικά τους μηχανήματα μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία όλων των μετρητών.